Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανή, χαίρετε καλή μου φίλη. Καλή Σαρακοστή και ευλογημένη. Καλή μετάνοια και με το καλό να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου μας και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ανάσταση. Να αναστηθούν και οι δικές μας ψυχές και να μπουν χαρμόσυνα μέσα στο φως του Χριστού, το οποίο φαίνει όλους μας. Οι εξελίξεις, όπως έλεγε ο γέροντας, είναι ραγδαίες. Βλέπετε στη γειτονιά μας τι γίνεται σε γεωπολιτικό επίπεδο. Βλέπετε όμως και σε πνευματικό επίπεδο τι γίνεται. Και θέλω να είστε έτοιμοι, τουλάχιστον αυτοί που μας ακούτε, ότι το διάστημα της Μεγάλης Σαρακοστής ο πονηρός προσπαθεί να χτυπήσει την πίστη των χριστιανών. Είμαι χρόνια δημοσιογράφος και από το 1987 που ασχολήθηκα με το εκκλησιαστικό κυρίως ρεπορτάζ στην εφημερίδα Καθημερινή και μετά σε άλλες εφημερίδες. Ένα μας ρωτούσαν, τι σκάνδαλο φέραμε. Δεν ρωτούσαν στην εφημερίδα, σε καμιά εφημερίδα, τι καλό έγινε σήμερα από την Εκκλησία, ποια αρετή θα εξυμνήσουμε. Και θυμάμαι πόσο μακριάν ήταν οι άνθρωποι στις σχέσεις τους. Θυμάμαι όμως και κάτι χαρακτηριστικό, και αυτό να το ξέρετε, ότι σε κάθε περίοδο Σαρακοστής, είτε πριν τα Χριστούγεννα, την νηστεία των Χριστουγέννων και ιδιαίτερα την νηστεία του Πάσχα, ο πονηρός πάντα έβγαζε κάτι για να κλονίσει, να συνταράξει την πίστη των χριστιανών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι και να βγει, και μάλλον θα βγει κάτι αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, ίσως το βγάλουν μετά την 25η Μαρτίου, λόγω των εκδηλώσεων, είναι για να κλονιστεί η πίστη μας. Εμείς όμως πρέπει να μείνουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ξέρετε, ο χριστιανός βαδίζει ένα δρόμο, ένα μονοπάτι, και πρέπει να είναι προσιλωμένος στο δρόμο, στην οδό, για να μην πέσει σε κανένα γκρεμό. Ο πονηρός είναι από δίπλα και μας τραβάει, πότε από το παντελόνι, πότε από το πουκάμισο, πότε από το χέρι, πότε από το πόδι, προκειμένου να μας σταματήσει σε αυτή την πορεία μας προς την Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε λοιπόν αρκετές εξελίξεις και θα έχουμε μέχρι το Πάσχα, πιστεύω, πάρα πολλά να δουν τα μάτια μας. Και δεν βάζουμε ημερομηνίες, το βάζω με την εμπειρία που έχω, με το βίωμα που έχω από την πορεία μου στην δημοσιογραφία. Πότε βγάζαν ότι βρήκαν τα οστά του Χριστού, πότε αρχίζανε και αμφισβητούσαν το Άγιο Φως, πότε μιλούσανε για ότι βρήκανε με μια μεμβράνη, μια αρχαία μεμβράνη η οποία έχει τη ζωή της Αγίας Μαγδαληνής με τον Χριστό, ότι είχαν φύγει στη Γαλλία και τέτοια. Και στην εφημερίδα πολλές φορές στο στήλο Ορθοδοξίας βγάζαμε και καυτηριάζαμε γεγονότα. Για παράδειγμα, με έναν από τους καλύτερους συνεργάτες μας και φίλου, τον Γιάννη τον Παλετσάκη, παλιότερα είχαμε βγάλει ότι έναν αρχαιολόγο, ο οποίος πτώχευσε, δεν είχε χρήματα, και τι έκανε. Έπήγε λοιπόν στη Λιβύη και έθαψε μια περγαμηνή το 1955 και είπε στο γιο του, έφτιαξε ένα χάρτη και είπε στο γιο του που ήταν η περγαμηνή, και του λέει, όταν θα τη βγάλεις στο 2000 που θα έρθει, θα πάρεις μια περιουσία. Και τι έγραφε η περγαμηνή, αυτή την ιστορία που σας είπα, ότι ο Χριστός είχε φύγει, δεν σταυρώθηκε τελικά, ότι έφυγε από την Ιουδαία και πήγε στην
πήγε στην Γαλλία με τη Μαγδαληνή, έκανε παιδιά από εκεί και τέτοιες βλακίες. Τα έγραφε λοιπόν αυτός ο αρχαιολόγος το 1955, είχε κάνει και τις, επειδή ήταν γνώστης, είχε παρουσιάσει την Περγαμηνή ότι ήταν παλιά και μας τα παρουσιάζουν ότι είναι για να αμφισβητήσουν την πίστη. Μετά ένας μεγάλος εκδότης εφημερίδων, ο Μακαρίτης ο Λαμπράκης, φρόντιζε κάθε χρόνο καημένος ο δυστυχής, ο Θεός να τον αναπαύσει, κάθε χρόνο να μολύνει την πίστη των χριστιανών τις ημέρες του Πάσχα. Φρόντιζε λοιπόν και έβγαζε βιβλία από τα Απόκρυφα. Έβγαζε το βιβλίο, ξέρω εγώ, το Απόκρυφο βιβλίο του Ιούδα. Θα σας πω κάτι για να γελάσετε, να δείτε τι βλακίες μας έρβηραν για να αμφισβητήσουν. Το Απόκρυφο βιβλίο, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, έλεγε, αναφερόταν στον Απόστολο Ιούδα, στον προδότη, και ότι μετά την προδοσία, λέει, ο Ιούδας πήγε έντρομο στη γυναίκα του και είπε ότι πρόδωσα, λέει, το διδάσκαλο, και εάν γίνει αυτό σε τρεις, πάμε να φύγουμε, λέει, τώρα, γιατί σε τρεις μέρες είπε ότι θα αναστηθεί, αναστηθεί αλίμονό μας. Τα γράφει στο Ευαγγέλιο αυτό, να δείτε τι βλακίες γράφουν, και τα εξέδιδε ο Λαμπράκης, ο αείμνηστος, και του είπε η γυναίκα του ότι μαγείρευε εκείνη την ώρα, λέει, ένα κόκορα, και είπε ότι αν βγει, λέει, αν ζωντανέψει αυτός ο κόκορας, τόσο, άλλο τόσο θα ζωντανέψει και ο διδάσκαλός σου. Και την ώρα, λέει, βγήκε ο κόκορας από την κατσαρόλα ζωντανός και άρχισε να λαϊδάει εκεί, και ο Ιούδας πήγε, λέει, και απαγχωνίστηκε. Τέτοιες βλακίες και αηδίες μας σερβίρουν, όπως μας σερβίρουν, θα δούνε πριν από λίγες μέρες στο τηλεοπτικό κανάλι, έπαιξαν για 10η φορά, 11η τα έχουμε χάσει, τον κώδικα Νταβίτς, μια υβριστική και βλάστημη ταινία που την παίζουν κάθε περίοδο, θα δείτε μέσα, δεν την παίζουν καλοκαίρι, προς Θεού, καλοκαίρι κάνει μπάνιο ο κόσμος, δεν μπορεί να τη δει, την παίζουν την περίοδο της νηστείας των χριστιανών. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε προσιλωμένοι, ό,τι και να ακούσουμε, ό,τι και να διαβάσουμε, ό,τι και να δούμε, εμείς θα είμαστε προσιλωμένοι στο έργο μας και στην πορεία μας προς την Ανάσταση. Να μην κατακρίνουμε τους άλλους για να μην κατακριθούμε και εμείς. Να μην πέσουμε, δηλαδή κατηγορούσαμε τον άλλον ότι είναι πλεονέκτης, θα μας τραβήξει τη χάρη ο Θεός και θα πέσουμε και εμείς την πλεονεξία. Θα σας διαβάσω 2-3 αποσπάσματα μετά από τον Άγιο Παΐσιο, από το βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», για να καταλάβετε τι λέω. Αλλά πριν θα ήθελα να σας πω κάτι για το... για τους εορτασμούς που θα έχουμε τώρα με εξαφορμής της συμπλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Ξέρετε, κάνουν εορτασμούς, εκδηλώσεις, αλλά η πολιτεία, οι κυβερνήτες απέναντι στον ουρανό είναι εκτεθειμένοι. Θα μου πείτε γιατί. Είναι εκτεθειμένοι και δεν έχουν τηρήσει μια υπόσχεση που δώσανε. Άρα ο Θεός θα τους κόψει, θα τελειώσουν οι εορτασμοί και θα φύγει αυτό το ψευτορωμαϊκό, όπως λέει ο γέροντας, γιατί τώρα εφαρμόζονται οι προφητείες του Αγίου Κοσμά. Τι υπόσχεση έδωσαν, έδωσε η πολιτεία, και μάλιστα επικυρωμένη και από την Εθνοσυνέλευση. Έδωσε υπόσχεση ότι στην πρωτεύουσα, στη νέα πρωτεύουσα του κράτους που θα δημιουργηθεί μετά την απελευθέρωση, θα δημιουργηθεί, η πολιτεία θα δημιουργήσει μεγάλο ναό του Σωτήρος Χριστού για να δοξολογήσει και να ημνήσει το Θεό, να τον ευχαριστήσει για την ελευθερία που εκείνος παραχώρησε. Γιατί οι αγωνιστές πρώτα αγωνίζονταν για του Χριστού την πίστη, την Αγία, και μετά για τις πατρίδες, την ελευθερία. Και έδωσαν λοιπόν όλοι, ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι οπλοαρχηγοί στην Εθνοσυνέλευση, καταγράφτηκε αυτό, την υπόσχεση ότι η πολιτεία, οι διάδοχοι εξ αυτών, αν δεν μπορούσαν, γιατί τότε το κράτος δεν είχε τίποτε, ήταν νεοσύστατο και δεν είχε καμιά δομή, να φτιάξουν ναό, μεγαλοπρεπή ναό του Σωτήρος Χριστού. Πέρασαν χρόνια. Έγινε η πρώτη απόπειρα να δημιουργηθεί ο ναός, γιατί ήρθαν μετά οι Φράγκοι εκεί με τον Όθωνα και... μας φέρανε τους Φραγκολεβατίνους εκεί, και αυτοί όχι κατέστρεψαν και τα μοναστήρια, όχι ναό θα έφτιαχναν,
όχι το τάμα, αλλά κατέστρεψαν και τα μοναστήρια μας, κατέστρεψαν τις αδελφότητες και ουσιαστικά δίχασαν την Εκκλησία, και αυτός ο διχασμός από τότε σέρνεται. Γιατί έφεραν το προτεσταντισμό και τον παπισμό μέσα στην Ορθοδοξία και μόλυναν με τον τρόπο του σιγά σιγά μέσα την Ορθόδοξη παράδοσή μας. Έτσι ο ναός έμεινε πίσω. Έγιναν κάποιες απόπειρες και από μεγάλους ηγέτες, και το 1880, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και επί Βενιζέλου έγιναν σημαντικές προσπάθειες για να αναγερθεί το λεγόμενο τάμα του έθνους. Πάντα όμως υπήρχε κάποια δυσκολία. Στην αρχή έφτασαν, ο Βενιζέλος ήθελε, άλλος ήθελε να το φτιάξει εκεί που είναι ο εθνικός κήπος, το κέντρο της πόλης, άλλος ήθελε στο λόφο του Αρδιτού, άλλος ήθελε να το φτιάξει στο πεδίο του Άρεως, όλα στο κεντρικά σημεία όμως επέλεγαν. Αλλά κάτι πάντα, ο Ζαΐμις για παράδειγμα νομίζω είχε επιλέξει τον εθνικό κήπο. Ο Βενιζέλος διάλεξε το πεδίο του Άρεως για να συνοδευτεί και με ένα μουσείο, το οποίο θα ήταν μουσείο της Επανάστασης και θα είχε τα καριοφύλια των οπλαρχηγών για να τα βλέπουν οι νεότεροι και να παραδειγματίζονται από τους γνήσιους και καλούς αγώνες, τους χριστιανικούς αγώνες υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ της πίστεως και της πατρίδας. Δυστυχώς όμως τα ταγκαλάκια κάθε φορά, και μιλάμε τα ταγκαλάκια, οι μασονικές τοές, να το πούμε έτσι, τορπίλιζαν όλη αυτή την προσπάθεια. Έφτασαν μάλιστα στην περίοδο της δικτατορίας, της επταετίας τότε εκεί, και τότε άρχισε μια καινούργια προσπάθεια για να το φτιάξουν το ναό στα Τουρκοβούνια. Μάλιστα ο λαός ανταποκρίθηκε. Ξέρετε, πήγαιναν όλοι στις τράπεζες και εκεί που έκαναν μια συναλλαγή έδιναν και για το τάμα του έθνους. Μαζεύτηκαν αρκετά χρήματα και ήταν έτοιμοι να φτιαχτεί, έγιναν απολωτριώσεις στα Τουρκοβούνια, έγιναν κατάλληλες προετοιμασίες, δόθηκαν κάποια διαμερίσματα στους ανθρώπους που είχαν εκεί κάποια χωράφια και ήταν όλα έτοιμα να γίνει το τάμα. Ήρθε όμως η μεταπολίτευση και κάποια γύρω στα 900 εκατομμύρια δραχμές τότε, σας τα λέω λίγο συνοπτικά, 900 εκατομμύρια δραχμές που ήταν σημαντικό ποσό για την εποχή, με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού πήγανε στο οδικό δίκτυο για να φτιαχτεί οδικό δίκτυο και έφυγαν από το τάμα. Βλέπετε, ο λεγόμενος, υπονομαζόμενος εθνάρχης του έθνους, ο Κωνσταντίνος, ο Καραμαλής, ο παλαιότερος, ήταν και αυτός μέσα στα μέσα στις τοές και μέσα στα τεκτονικά εκεί τα ιδρύματα. Είχε μάλιστα ανεδείχθει πρωθυπουργός γιατί είχε πάρει μια απόφαση ως υπουργός δημοσίων έργων τη δεκαετία του 50, γι' αυτό τον ανέδειξε το σύστημα πρωθυπουργό. Είχε πάρει μια απόφαση στο οποίο τι έλεγε. Είχε αποφασιστεί τα τεκτονικά ιδρύματα που θα αναγείρονται σε όλη τη χώρα, στις πόλεις όλης της χώρας, να μην χρειάζεται να εκδοθεί άδεια πολεοδομική. Μέχρι και σήμερα αυτό ισχύει. Δηλαδή ένα τεκτονικό ίδρυμα, το ίδρυμα μέσα σε εισαγωγικά. Ένας ναός λοιπόν του σατανά, γιατί αυτός είναι ο μασονισμός, οι ναοί του σατανά είναι εκεί, γιατί αυτός λατρεύονται, θυσίες γίνονται εκεί, τελετές, δεν ξέρω τι άλλο γίνονται, αλλά λατρεύεται ο σατανάς και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτά τους σατανικούς ναούς να ανεγείρονται χωρίς άδεια πολεοδομίας. Ενώ για να χτιστεί μια εκκλησία χρειάζεται άδεια από την ναοδομία, και τώρα την κατήργησε τον καιρό του Τσίπρα και τώρα χρειάζεται άδεια πολεοδομίας και εκεί. Λοιπόν, και το δεύτερο σχέλος του νόμου που ψήφισε, που πρότεινε τότε στη Βουλή, ήταν ότι η χρηματοδότηση των ναών του σατανάν θα γίνονται από εράνους χριστιανών. Δηλαδή μέσα στους ναούς θα γινόντουσαν έρανοι και θα μαζεύονταν χρήματα για να ανεγείρουν τους σατανικούς ναούς. Αυτά είχε προτείνει ο περιβόητος εθνάρχης του έθνους, ο Καραμαλής. Τα πρότεινε αυτά και τότε ρίκε την απόφαση ο αείμνηστος, ο Μητροπολίτης, ο γέροντας Αυγουστίνος, ο Καντιώτης, και άρχισε να την πολεμάει.
Τη δεύτερη διάταξη την είχε βάλει επίτηδες ο Καραμαλής, ότι θα χρηματοδότηση θα γίνεται από τους χριστιανούς. Άρχισε να πολεμάει, έφτασε μέχρι τα Νάκτορα, φώναζε, ξεσήκωσε τη σύνοδο, τότε ήταν αρχιμανδρίτης, δεν ήταν καν επίσκοπος. Ξεσήκωσε και τη σύνοδο πάνω και τότε αναγκάστηκε ο Καραμαλής, άφησε την ανέγερση χωρίς άδεια πολεοδομίας και έβγαλε τη δεύτερη διάταξη που αφορούσε τη χρηματοδότηση από τους αποεράνους που θα κάνουν οι χριστιανοί. Αυτά έκαναν. Και γι' αυτό όταν ήρθε πάλι ως πρωθυπουργός μετά από λίγο, γιατί αυτό βραβεύτηκε, επιβραβεύτηκε για αυτή την... πήρε τα εύσημα που λέγαμε και που λένε στο χωριό μου. Και έφυγε στο εξωτερικό μετά και γύρισε πρωθυπουργός και έγινε και πρόεδρος και το τάμα βέβαια πήγε πίσω. Το σύνδεσαν και ο Πονηρός, το σύνδεσε μάλιστα με τη δικτατορία, ενώ είχε και ο Ζαΐμης είχε ξεκινήσει και ο Χαραλιλαίος Τρικούπης, έγιναν προσπάθειες. Και ο Βενιζέλος, ήταν όμως δύσκολα τα χρόνια τότε για να το κάνουν. Και ο Βενιζέλος είχε ξεκινήσει το τάμα και αυτοί το σύνδεσαν η μεταπολίτευση με τη δικτατορία και για να μην γίνει. Και μάλιστα όταν κάποιοι, νομίζω 19 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του νυν κυβερνώντος κόμματος ως αντιπολίτευση, πρότειναν τότε το να γίνει το και να κατατεθεί πρόταση στη Βουλή για το τάμα του έθνους, τότε ο Μητσοτάκης όχι μόνο τους κυνήγησε, αλλά τους πήρε πίσω την πρόταση και δεν κατατέθηκε ποτέ στη Βουλή. Γιατί λέει και έγιναν διάφορες διαβουλεύσεις εκεί και αποσύρθηκε η πρόταση για να πάει στη Βουλή να αναγερθεί αυτό ο ναός του Σωτήρος Χριστού. Γιορτάζει λοιπόν η πολιτεία τα 200 χρόνια χωρίς να έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή της απέναντι στο Θεό. Θα μου πείτε, οι αφορισμένοι είναι μακριά έτσι κι αλλιώς από το Θεό. Άλλωστε το ότι είναι μακράν του Θεού οι κυβερνώντες σήμερα φαίνεται και από την προχθεσινή απόφαση που πήρε η Ευρώπη κατά των εκτρώσεων, την οποία συνυπέγραψε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυμπουρόπουλος και η Νέα Δημοκρατία, η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν είναι όλοι, να μην τους βάλουμε όλους στον ίδιο σάκο, αντέδρασε γιατί ο κύριος Κυμπουρόπουλος είπε υπέρ της ζωής. Για να επανέλθουμε λοιπόν, βλέπετε υπέρ των εκτρώσεων η κυβέρνηση και περιμένει μετά βοήθεια από το Θεό ή περιμένουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να βγούμε μέσα από τις δοκιμασίες και όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν τα προβλήματα. Βέβαια το θέμα, για να επανέλθουμε στο τάμα του έθνους, το θέμα αφορά και την Ιερά Σύνοδο, η οποία ήταν ζεστή και θερμή στη θέση αυτή επί εποχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος ήθελε να γίνει το τάμα του έθνους και μάλιστα βοηθούσε με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, έφυγε και άλλαξαν μετά τα πράγματα. Αν και η Σύνοδος το 2012 πήρε απόφαση ομόφωνη να αναγερθεί ο ναός του Σωτήρος Χριστού, δηλαδή το περιβόητο τάμα του έθνους, μέχρι το 2020, εν τούτης υπήρξαν ιδιοτέλειες στις οποίες δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί θα δημιουργήσω προβλήματα και θα στεναχωρήσω ανθρώπους. Υπήρχαν ιδιοτέλειες και που εμπόδισαν την ανέγερση του μέχρι σήμερα του τάματος του έθνους. Βέβαια ο λογισμός μου λέει ότι ο Θεός δεν βοηθούσε να γίνει το τάμα του έθνους, γιατί έχει άλλο σκοπό και στόχο. Θα μου πείτε ποιος είναι ο στόχος του Θεού. Να πάμε να αναγερθεί το τάμα του έθνους στην πραγματική πρωτεύουσά μας, που είναι η Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν θα γίνει αυτό γρήγορα, θα έχουμε νέα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, ανασύσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας της Ρωμανίας, του Βυζαντίου δηλαδή, όταν θα έχουμε πρωτεύουσα και θα γίνει αυτό σύντομα, θα το δείτε ότι θα γίνει σύντομα την Κωνσταντινούπολη, τότε εκεί στον τόπο των Αγίων και των Πατριαρχών και των Μεγάλων Αγίων Αυτοκρατόρων και λοιπόν Αγίων
της βασιλεύουσας, εκεί θα αναγερθεί κοντά στην Αγία Σοφιά και το τάμα του έθνους, γιατί εκεί έχει σκοπό ο Θεός να το αναγείρει. Με τόσα εμπόδια, αυτό μου λέει ο λογισμός μου, ότι εκεί τελικά θα εκπληρωθεί η υπόσχεση που έδωσαν οι οπλαρχηγοί. Και όχι από αυτούς που συγκροτούν το ψευτορωμαϊκό, δηλαδή τους κυβερνώντες και τους προγόνους και όλους αυτούς που είναι δοσμένοι σε άλλα συστήματα, αλλά από αυτούς που θα γονατίζουν, από αυτούς που θα ηγούνται, αλλά πρώτα θα γονατίζουν στο Θεό και θα παρουσιάζουν τα προβλήματα στο Θεό και μετά θα επιδιώκουν την επίλυσή τους. Από τους ανθρώπους, από κυβερνώντες που θα έχουν φόβο Θεού και θα προτάξουν την πίστη πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και ερχόμαστε αυτά λίγα για το τάμα με αφορμή την επέτειο τώρα που θα για τους εορτασμούς έχουν καλέσει, λέει, να κάνουν παρέλαση στο Τατό ή δεξιώσει στο Προεδρικό Μέγαρο και πάει λέγοντας. Αλλά την υπόσχεση δεν την έχουν κρατήσει. Μας πάρανουν όλες οι δεξιώσεις. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχω δει ότι απασχολεί τον τύπο ή απασχολεί την επικαιρότητα. Ποιο είναι αυτό? Εφέτος, στις λίγες μέρες, στις 21 Μαρτίου συγκεκριμένα, του 2021, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη λεγόμενη συνθήκη ή συμφωνία της Μόσχας ή συμφωνία του Κάρς. Να μου πείτε τι είναι αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή υπογράφτηκε το 1921 μεταξύ του Κεμάλ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Και η Σοβιετική Ένωση παραχωρούσε το 15, παραχωρούσε εδάφη στην Τουρκία, είναι τα εδάφη που ανήκαν στην Αρμενία κυρίως, τα παραχωρούσε λοιπόν στην Τουρκία. Είναι σήμερα τα εδάφη αυτά είναι το 15% των εδαφών της Τουρκίας. Η συνθήκη αυτή αποφασίστηκε, η συμφωνία αυτή, να ανανεώνεται κάθε 25 χρόνια. Το 2018 ο νυν πρόεδρος ο Ρώσος, ο Βλαντίμιρος Πούτιν, υποσχέθηκε στην Δούμα ότι δεν θα υπογράψει, δεν θα ανανεώσει αυτή τη συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Έδωσε αυτή την υπόσχεση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία θα πρέπει να επιστρέψει το 15% των εδαφών της στη Ρωσία ή στην Αρμενία, εκεί που ανήκουν πραγματικά. Ο Πούτιν έχει δεσμευτεί. Η Τουρκία τι θέλει να κάνει τώρα? Προκειμένου να εκβιάσει τη Μόσχα και να υπογραφεί, έχει αρχίσει και διαδίδει και ετοιμάζει την ξεσήκωση τους Ουκρανούς εκεί εναντίον των Ρώσων που ζουν στο Ντονέσκ και στο Ντονπάς εκεί στην Ουκρανία. Και τους ξεσήκωσε, τους έπλυσε τους Ουκρανούς τους δυτικόφρονους Ουκρανούς, τους εξόπλισε με συστήματα για να χτυπήσουν τους Ρώσους. Και δημιουργούν, επειδή έχουν και κάποιες μειονότητες τουρκικής, έτσι, τουρκικά φύλλα στην Κριμαία, δημιουργούν προβλήματα και μέσα προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην Κριμαία και στην Ουκρανία, έτσι ώστε να εκβιάσουν, μέσα σε εισαγωγικά, τη Ρωσία να υπογράψει, να ανανεώσει τη λεγόμενη συμφωνία του Κάρς. Γι' αυτό βλέπουμε αναστάτωση στην Ουκρανία. Τι είχε πει? 15 Μαρτίου θα ξεκινήσουν ταραχές. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποιες συμπλοκές από ό,τι μαθαίνουμε μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Εκεί έχουν ανακηρυχθεί αυτόνομες δημοκρατίες του Ντονέσκ και μέσα στην Ουκρανία, που είναι φιλορωσικές θα έλεγα και ενισχύονται. Οι Ουκρανοί θέλουν να διαλύσουν αυτά και να δημιουργήσουν τη λεγόμενη Μεγάλη Ουκρανία για να αποσπάσουν στη συνέχεια και την Κριμαία. Οπότε η Τουρκία παίζει ένα ρόλο εκεί τώρα, ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά. Δεν ξέρει πού να παίξει. Είναι τόσο εγκλωβισμένος, παίζει με τη φωτιά και γι' αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Ρωσία για να επέμβει, να το επιλύσει, δήθεν να επέμβει ειρηνευτικά, έτσι ώστε
σε αντάλλαγμα να ζητήσει την ανανέωση της συνθήκης της Μόσχας ή του Κάρις. Αυτό παίζει αυτές τις μέρες. Δεν το έχουν αναδείξει το θέμα, δεν ξέρω γιατί δεν το ανέδειξαν. Οι συμφωνίες αυτές δεν ανανεώνονται αυτόματα. Υπάρχει δήλωση του Πούτιν στη Δούμα του 2018, αν δεν με απατάει, τότε που έριξαν το 17, τότε που έριξαν το αεροπλάνο, το πολεμικό αεροσκάφος στο Ρώσικο οι Τούρκοι στην Συρία. Τότε υπήρχε και αυτό, είχε δώσει και την υπόσχεση, την οποία ανανέωσε την υπόσχεση. Μετά τα φτιάξανε λίγο η Μόσχα με την Άγκυρα, έκανε τα γλυκά μάτια η Άγκυρα, αλλά τώρα πάλι βλέπουμε συγκρούσεις μεταξύ των Ρώσων και των Τούρκων στην Συρία. Υπάρχουν συγκρούσεις και υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση στην περιοχή, η οποία ευελπιστούμε να μην μας επηρεάσει. Εγώ πίστευα ότι μέχρι, ήταν η προσωπική μου θέση, ότι μέχρι την 25η Μαρτίου που θα συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, για το αν θα δοθούν, αν θα δοθούν κυρώσεις στην Τουρκία λόγω της συμπεριφοράς απέναντι στην Ελλάδα, πίστευα ότι θα κάνει το επεισόδιο. Το αποφύγαμε το επεισόδιο δύο φορές. Μία με το σεισμό της Σάμου και μία με το σεισμό στον Τύρναβο. Γι' αυτό να είσαστε βέβαιοι. Το αποφύγαμε λοιπόν το επεισόδιο και τώρα δεν ξέρουμε, πάνε στις διερευνητικές και δεν ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Πάντως οι Τούρκοι είναι παγιδευμένοι και θυμίζει αυτό, και ουσιαστικά φαίνεται αυτό που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, ότι είναι τόσο μπερδεμένοι, τόσο παγιδευμένοι, που θα πηδάνε, λέει, για να αποφύγουν τις παγίδες όπως η Αλεπού. Στα τέσσερα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αλλά με τα τέσσερα θα πιαστεί στο τέλος. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι πρόβλημα, για μας είναι θετικό. Έχει αρχίσει πλέον το Ισραήλ, για πολλούς και διάφορους λόγους, να προσπαθεί να δημιουργήσει, να ιδρύσει, να ενισχύσει την ίδρυση του κουρδικού κράτους. Αυτό το έχουν αντιληφθεί πλέον οι Τούρκοι και γι' αυτό προσπαθούν να βγάλουν παράνομο το φιλοκουρδικό κόμμα και δημιουργούν πάλι προβλήματα εκεί με τους Κούρδους στο Ιράκ, για να αποτρέψουν αυτό που θέλουν διακαώς, που επιθυμούν διακαώς, που επιθυμεί διακαώς, το επιθυμεί και οι Αμερικανοί, το Ισραήλ και οι Αμερικανοί, να πούμε το ίδιο. Οι Αμερικανοί το θέλουν γιατί οι Κούρδοι είναι πιο κοντά σε αυτούς και το Ισραήλ. Το Ισραήλ εξοπλίζει και εκπαιδεύει τους Κούρδους αντάρτες, είναι δεδομένο πλέον αυτό και είναι ανοιχτά και το ξέρουν όλοι, και θέλουν να δημιουργηθεί κουρδικό. Γιατί θέλουν να δημιουργηθεί το κουρδικό, να αναγεννηθεί το κουρδικό κράτος, να δημιουργηθεί λοιπόν ένα νέο κράτος εκεί στην περιοχή. Γιατί θέλουν ένα χωροφύλακα πάνω από το Ιράν και θέλουν να το αναδείξουν σε στρατιωτικό κρατήδιο και ελεγχόμενο πλήρως, για να μπορούν να ελέγχουν την περιοχή κάτω από τον Κάφκασο. Τώρα δεν ξέρουμε, εκεί παίζεται μεγάλο παιχνίδι. Είχαν πει οι Άγιοι μας, πολλοί Άγιοι μας, όταν δείτε να δημιουργείται ή να αρχίζει να ξεκινάει η ίδρυση του κουρδικού κράτους και να αναγνωρίζετε αυτό, τότε είναι κοντά, πίσω έρχεται ο πόλεμος. Όλα αυτά στα γεωπολιτικά. Αυτές είναι εξελίξεις που τρέχουν. Τρέχουν συνεχώς, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε άλλα προβλήματα. Έχουμε τα προβλήματα με την αρρώστια εκεί, την επιδημία εκεί του κορονοϊού, ο οποίος μας απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε κρούσματα ανεβασμένα, παρά την καραντίνα ανεβαίνουν τα κρούσματα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα δεν έχουμε κρούσματα. Αλλά πώς ανεβαίνουν τα κρούσματα δεν ξέρω. Αυτά να μας τα εξηγήσουν αυτοί που είναι οι ειδικοί λεγόμενοι. Πώς ανεβαίνουν τα κρούσματα, ανεβαίνουν οι εντατικές, γεμίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας, γίνονται εκκλήσεις για γιατρούς και έχουμε διάφορα προβλήματα που οφείλονται στην ασθένεια, ενώ έχουμε καραντίνα. Πάντα την πληρώνει ο λαός και λέει ο λαός δεν τηρεί τα μέτρα, αλλά είναι περίεργα αυτά. Αυτά τα είναι, για μένα είναι λίγο περίεργα, θα δούμε. Η αλήθεια κάποια στιγμή θα βγει, μην ανησυχείτε. Για όλο αυτό που ζούμε σήμερα θα βγει η αλήθεια και θα φανεί.
Είναι όμως μια δοκιμασία. Και η δοκιμασία αυτή μας την προσφέρει, μας την παραχώρησε ο Θεός, γιατί λόγω της αμαρτίας μας, καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε, εγώ θα το λέω συνέχεια, δεν έχουμε καλή σχέση με το Θεό. Αν είχαμε καλή σχέση με το Θεό, αν μιλούσαμε με το Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι πάνω ψηλά. Είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, είναι μέσα μας. Και έχουμε το προνόμιο, ο καθένας από εμάς, να μιλάει με το Θεό χωρίς μεσάζοντες. Να γονατίσει και να του ανοίξει την καρδιά του. Την ξέρει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός τι αξίζει ο καθένας. Αλλά είναι σκληρές οι καρδιές μας. Είναι ιδιωτελείς. Έχουμε φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα μας. Αυτό πρέπει να σπάσει. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να το σπάσουμε. Να καθίσουμε να συζητήσουμε απέναντι από το Θεό. Τι μας προτείνει, καλέ ο Θεός. Μας προτείνει κάτι κακό. Μήπως μας λέει κάτι για να μας στεναχωρήσει. Αυτό που προτείνει, προτείνει αυτό που κάνει καλό. Το να αγαπάμε. Να είμαστε ταπεινοί. Να είμαστε ανιδιοτελείς. Να ελεούμε το διπλανό μας. Να δίνουμε από το υστέρημά μας, όχι από το περίσσευμά μας, στους φτωχούς και να κατηχούμε, να ενισχύουμε, να μιλούμε για το Θεό. Αυτό θέλει. Αυτή είναι η μετάνοια. Να επιστρέψουμε δηλαδή στις εντολές του Θεού. Αμφισβητεί κανένας τις εντολές σήμερα του Θεού? Κανένας, μόνο ο διάβολος. Πήγε κανείς άσχημα τηρώντας την, ακολουθώντας τις αρετές? Κανένας δεν πήγε. Ακόμη και ο Θεός έχει άλλα κριτήρια. Εμείς όμως έχουμε τα δικά μας τα κριτήρια και κρίνουμε τους άλλους. Δεν ξέρουμε ο Θεός τα σχέδιά Του. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ένα και μοναδικό πράγμα, το οποίο δυστυχώς, το λέω και για τον εαυτό μου πρώτα, δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι είμαστε εργάτες στο εργοστάσιο του Θεού, που είναι η γη. Μόνο και μόνο ότι μας εμπιστεύτηκε ο δημιουργός του σύμπαντος να εργαστούμε στον αμπελώνα του, θα έπρεπε να βγάζουμε και να πετάμε τη σκούφια μας από τη χαρά μας. Μόνο και μόνο ότι μας παραχώρησε τη δυνατότητα να εργαστούμε στον αμπελώνα του. Το καταλαβαίνετε αυτό, χριστιανοί μου? Το καταλαβαίνετε, χριστιανές μου? Δεν μας ξεχωρίζει. Δεν λέει εσύ είσαι γυναίκα, εσύ είσαι άντρας. Είμαστε εργάτες του αμπελώνα. Είμαστε εργάτες στο εργοστάσιο. Και λέει ότι θέλει να μας δώσει τον υψηλότατο μισθό. Και βλέπετε ότι δεν κάνει διακρίσεις. Και αυτόν που θα πάρει το πρωί που θα είναι μαζί του, και αυτός που θα έρθει στις 10 η ώρα, και αυτός που θα έρθει στη 1 η ώρα, και αυτός που θα έρθει στο παραπέντε, τον ίδιο μισθό παίρνουν. Αυτό υπόσχεται ο Θεός. Όποιος έρθει κοντά του, τότε καταλαβαίνει την αξία. Δεν έχει να κάνει με το πώς εργάστηκες. Ο μισθός του Θεού είναι πλούσιος για όλους και παραχωρείται σε όλους, ανεξαιρέτως. Αλλά πρέπει εμείς για να τον πάρουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού. Να είμαστε κοντά του. Πρέπει να γυρίσουμε στην αγάπη. Δεν αγαπάμε ούτε τους άντρες μας, ούτε τις γυναίκες μας. Δεν αγαπάμε τίποτα. Ούτε τον εαυτό μας. Βλάπτουμε τον εαυτό μας. Πηγαίνοντας ενάντια στο θέλημα του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έχεις εσύ, καλή μου ή καλέ μου, μια εργασία και προσλαμβάνεις τον Γιώργο ή τον Κώστα ή τον Δημήτρη στη δουλειά. Του λες λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά σου να κάνεις. Πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, να τηρείς τις εντολές του Θεού. Και τι κάνει ο Δημήτρης? Του λες, εσύ θα πρέπει να κάνεις αυτό. Τι κάνει ο Δημήτρης και ο Κώστας? Δεν κάνουν τίποτα από αυτά. Σου λέει, άστον αυτό να λέει. Και αρχίζουν. Άμα κάνουμε αυτό το δικό μας, μπορεί να του πάρουμε και την επιχείρηση. Είμαστε δηλαδή κακοί γεωργοί. Και μέσα στα σπίτια μας, τα σπίτια μας είναι εκκλησίες. Πρέπει να σεβόμαστε το χώρο. Σε μια εκκλησία δεν παρανομούμε. Δεν παραστρατούμε. Ακολουθούμε αυτά που έχει πίστη μας. Αυτά που προβλέπονται. Η εκκλησία, είναι εκκλησία το σπίτι μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και όπως στην εκκλησία πάμε και ανάβουμε το κεράκι και λέμε όπως λιώνει έτσι και έρχεται το φως, να έρχεται το φως και στην ψυχή μας. Να γεμίζει, να ελαττώνεται η ψυχή μας από τις αμαρτίες και να έρχεται το φως του Χριστού που να την εξαγιάζει.
Αυτό έχει αυτή τη σημασία. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κάνουμε και μέσα στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας, στη γυναίκα μας, οι γυναίκες τους άντρες τους. Και να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός ακόμη και σε κρίσεις και σε οποιαδήποτε στιγμή, εμείς ζούμε κάθε μέρα το θαύμα. Και το ζούμε. Δεν έχει κρίση ο Θεός. Δεν υπάρχουν κρίσεις για το Θεό. Ένας λόγος του και αλλάζουν τα πάντα. Λέει έχει οικονομικό πρόβλημα η Ελλάδα. Δεν έχει. Είναι τόσο πλούσιο κράτος. Απλώς πρόβλημα έχουν οι κάτοικοι που διαμένουν εδώ και οι επιλογές τους. Ο Θεός έχει δώσει το πιο πλούσιο κομμάτι της γης στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και είναι πλούσιο γιατί έχει τα πάντα. Έχει φροντίσει για τα πάντα ο Θεούλης. Πηγές, νερά, παράδεισος είναι. Και εμείς του κάναμε κόλαση. Έτσι είναι. Διώξαμε τους ανθρώπους γιατί δεν είχαμε, αρχίσαμε και δημιουργούσαμε συνθήκες στη ζωή μας απερίγραπτες. Λέει, θα σας διαβάσω από την πνευματική αφύπνιση που έλεγε ένας που πήγε στον γέροντα και τον ρωτούσε. Λέει, γέροντα, πήρα, το έγραψε και ο Ηλίας, λέει, γέροντα, λέει, πήρα αυτοκίνητο στη γυναίκα μου, πήρα αυτοκίνητο στα παιδιά μου, πήρα αυτοκίνητο και παρόλα αυτά, λέει, δεν εκτιμούν τίποτε και είμαστε μέσα στη φασαρία. Και λέει, τώρα εσύ τάμπλεξες, λέει, αντί να κυνηγήσεις την απλότητα, να κυνηγήσεις πώς θα είναι αρεστή στο Θεό η οικογένεια. Σε ήθελες, έφτιαξες ένα μηχανουργείο, λέει, μέσα, θες μηχανικούς, αύξησες τα έξοδά σου. Γιατί να έχετε τέσσερα και τους κινδύνους που διατρέχεις. Γιατί, λέει, να έχετε τέσσερα και πέντε αυτοκίνητα. Δεν σας έφτανε ένα. Να η πλεονεξία. Πώς μπαίνει μέσα στην οικογένεια. Δημιουργούμε ψευδεστήσεις στον εαυτό μας. Και λέμε, θα πάρουμε το αλφα σπίτι, θα πάρουμε το δεύτερο σπίτι, δεν μας φτάνει αυτό, θα πάρω και ένα τρίτο σπίτι να το νοικιάζω, να έχω ένα εισόδημα. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός παραχωρεί και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί έχει για όλους τους ανθρώπους. Η αγκαλιά του και στα παιδιά του δεν είναι για ένα, είναι για όλους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να έρθουμε στο Χριστό για να καταλάβουμε ότι Αυτός μας αγαπάει. Εκείνος μας λύνει τα προβλήματα. Δεν βλέπετε τους Αγίους μας. Δεν βλέπετε που είχαν δημιουργήσει μια παραδεισένια ζωή γύρω τους. Που έφυγαν σαν πουλάκια οι ψυχές τους, υψώθηκαν και αναγεννήθηκαν στον Παράδεισο, στην αιωνιότητα. Όταν λοιπόν εμείς χριστιανοί μου καταλάβουμε ότι είμαστε μαθητές του Χριστού, όπως λέει. Ο Χριστός τι μας λέει. Είσαστε μαθητές, μας προσκαλεί πρώτη Κυριακή των νηστείων. Γιατί έβαλαν οι πατέρες το Ευαγγέλιο που καλεί τους μαθητές. Γιατί, για να παραδειγματιστούμε και εμείς και να δούμε ότι είμαστε και εμείς μαθητές του Χριστού. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τον Χριστό στη ζωή μας. Ως μαθητές. Θα τον έχουμε διδάσκαλο. Και αυτός θα μας καθοδηγεί και θα μας οδηγεί. Όπως οδήγησε και τους Αποστόλους. Και όλους τους μαθητές που είχε. Αυτό θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπετε μετά την Κυριακή της Στυρινής που μας λέει, είναι Κυριακή που λέει ότι πρέπει να ελεούμε. Ωραίος ο Απόστολος την Κυριακή. Τι είπε, τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει, λέει, τώρα που έρχεται για να προχωρήσουμε προς τον Χριστό, πρέπει να κάνουμε τείχος, να υψωθεί ως τείχος, παρομοιάζει τον χριστιανό σε ένα στρατιώτη. Και λέει, το τείχος μπροστά από το στρατιώτη θα είναι η πίστη του. Η πίστη δηλαδή. Που θα εμποδίζει τα βέλη του πονηρού. Και συνεχίζει μετά. Η προσευχή, λέει, θα είναι ο θώρακας. Με τον οποίο η πανοπλία του, με την οποία θα ενδυθεί. Να η δύναμη της προσευχής. Που είναι προστατευτική, μας προστατεύει. Περικεφαλαία, λέει, του στρατιώτη θα είναι η ελεημοσύνη. Προσέξτε τι ωραία τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Μας προετοιμάζει για το στάδιο των αρετών. Η Σαρακοστή λέγεται και στάδιο των αρετών. Περικεφαλαία, λέει, θα είναι η ελεημοσύνη. Είμαστε σήμερα ελεήμονες.
κοιτάμε το διπλανό μας. Δεν χρειάζεται να κοιτάμε, ξέρετε τι, κοιτάμε πάντα τους απόμακρους, αλλά πρέπει να δούμε τη διπλανή μας πόρτα. Τι ανάγκες έχει ο διπλανός μας. Αυτός είναι ο πλησίον μας. Πλησίον είναι μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, οι πρώτοι που είναι κοντά μας. Όχι με πλεονεξία όμως, να κοιτάμε προς το πνευματικό συμφέρον τους. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις σε ένα 12χρονο ένα μηχανάκι, θα σκοτωθεί. Άρα, τι λέμε, πρέπει να ακούμε τον Χριστό. Ο Χριστός μας λέει να ζητάμε και εκείνος θα μας δώσει. Αλλά θα μας τα δώσει όταν είναι ανάγκη και προς όφελος της ψυχής μας. Εμείς τι κάνουμε, δημιουργούμε ψευδεστήσεις και λέμε λίγο ακόμη να ζήσουμε. Ποιος να ζήσει λίγο ακόμη? Θα κάνουμε, λέει, και το πόλι για να ζήσουμε λίγο περισσότερο, να αποφύγουμε την αρρώστια. Έτσι δεν μας λένε? Αυτό δεν είναι ο φόβος του θανάτου? Οι χριστιανοί δεν έχουν φόβο θανάτου. Ξέρουν ποια είναι η πατρίδα τους. Γι' αυτό οι μάρτυρες της πίστεως τραγουδούσαν όταν πήγαιναν στο μαρτύριο. Υμνούσαν το Θεό, έψαλαν. Δοξολογούσαν το Θεό. Γιατί ήξεραν που πάνε. Ήξεραν ότι φεύγουν από την προπόνηση, από τη δοκιμασία και πάνε στην αιωνιότητα. Εκεί που ο ίδιος ο Χριστός μας είπε. Γιατί δεν τα πιστεύουμε αυτά? Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι ο πατέρας του, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας, έχει φτιάξει μονές. Δηλαδή τι, έχει φτιάξει σπίτια μεγάλα. Έχει την κατοικία, έχει φροντίσει για τις κατοικίες τις δικές μας. Και ειδικά εμείς οι χριστιανοί είμαστε ουρανοπολίτες. Είμαστε εν δυνάμει ουρανοπολίτες. Έχουμε βαφτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διαφέρουμε οι χριστιανοί. Είμαστε πιο μπροστά. Όσοι είναι χριστιανοί γι' αυτό και όσοι είναι μάλιστα και ορθόδοξοι, είμαστε ακόμη πιο μπροστά. Γιατί είμαστε εν δυνάμει και έχουμε στην αλήθεια. Όχι στην αγάπη, όπως λέει, γιατί η αγαπολογία δίνει και παίρνει, είναι από τον πονηρό. Ξέρετε, λέει, στο όνομα της αγάπης θα παραμερίσουμε τις αλήθειες της πίστεως. Ποιος το λέει αυτό? Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που πάει το καημένο. Οι δυστυχισμένοι εκεί που το υπηρετούν. Γιατί για μένα δυστυχισμένος είναι και ο Πατριάρχης. Μέσα στα προβλήματα είναι ο καημένος κι αυτός. Δυστυχισμένοι είναι και αυτοί και απλώς τους αρέσκονται από τις έντονες μνήες εκεί να τους πενεύουν και τα πενέματα και από τις εξουσίες να παίρνουν, να γίνονται τάδε και ο τάδε και ο τάδε και ο γέροντας και ο τάδε. Και ξεχνάνε οι καημένοι, είναι δυστυχισμένοι και εκεί. Και λένε στην αγαπολογία να παραμερίσουν την αλήθεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι Άγιοι πορεύτηκαν με βάση την αλήθεια. Και όταν είσαι στην αλήθεια, έρχεσαι και στην αγάπη. Γιατί αυτός που είναι αληθινός απέναντι στον άλλον, τότε τον αγαπάει. Του λέει την αλήθεια γιατί τον αγαπάει. Του λέει εδώ είναι η σωτηρία. Θέλει λοιπόν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, σαν και καλά, να μας ενώσει με τον παπισμό. Και δεν φταίνει να μην φωνάζει Ναταλία η φίλη μου. Δεν μιλάω όταν λέω για παπισμό, δεν αναφέρομαι στους πιστούς τους ανθρώπους που είναι απλοϊκοί και δεν έχουν κατηχηθεί σωστά. Αναφέρομαι σε αυτή τη βρώμικη εξουσία του Βατικανού, η οποία παρομοιάζεται και από τους Αγίους Εκκλησίες μας, από τον Άγιο Αναστάσιο το Γόρδιο, το διδάσκαλο του Αγίου Κοσμά, ως αντίχριστη. Είναι το θηρίο του Αντιχρίστου. Δεν τον ακούει όμως ο Πατριάρχης τον Άγιο Αναστάσιο το Γόρδιο. Δεν τον αφουγκράζεται. Τι αφουγκράζεται? Αφουγκράζεται τις ειρήνες της Δύσεως. Το παχτολό των χρημάτων και τη σιγουριά. Και νομίζω ότι μέσα από τη διπλωματία θα πετύχει. Όχι Παναγιώτατε, όχι Πατριάρχη μου, όχι καλέ μου Πατριάρχη. Δεν θα πετύχεις μέσα από τη διπλωματία. Θα πετύχεις μέσα από την αλήθεια της πίστεως, από την αγιότητα. Όταν βάζεις προτεραιότητα στη ζωή σου την αγιότητα, τότε καταλαβαίνεις πολλά. Μη χαθείς. Ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Ιάκωβος πίστεψαν σε σένα. Μη παρασύρεσαι μέσα από τις ειρήνες, τις εκοφαντικές ειρήνες της Δύσεως. Κοίταξε να αγκαλιάσεις το παράδειγμα των Αγίων Πατριαρχών, του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του Αγίου Γρηγορίου και τόσων μεγάλων Αγίων Πατριαρχών προκατόχων σου. Να αφήσεις τα παιχνίδια με τις
πονηρές στοές και, και όλα τα συναφή εκεί, όκει που σε δυναμώνουν και σου δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι είσαι ένας μεγάλος. Αυτός που έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι μεγάλος είναι ο πιο ελάχιστος στον παράδεισο. Ο υψών τον εαυτό ταπεινωθήσεται. Δεν σε κρίνω, καημένη Πατριάρχη μου. Ξέρεις ότι σε αγαπάω. Κάποτε σε γνώρισα από κοντά και ζήσαμε και μαζί. Και προσπάθησα και είδα τον αγώνα σου τότε. Μετά εξέφυγες όμως. Τι να κάνουμε. Μακάρι να έρθουν τα πράγματα και να επιστρέψουμε. Εγώ χειρότερος είμαι. Να επιστρέψουμε όμως στον δρόμο της αγιότητας, στον δρόμο της μετανοίας. Δεν θα μας στηρίξει η Δύση. Είδατε στο Ουκρανικό, έκανες το κολυμπάρι εκεί. Τι έκανες, μια τρύπα στο νερό. Δίχασες τον κόσμο. Δίχασες τους πιστούς. Έφτιαξες το Ουκρανικό ζήτημα, το δημιούργησες. Διχάστηκε η Ουκρανία, διχάστηκε και όλη η Ορθοδοξία. Και έβαλες την πολιτική από το παράθυρο, όχι μόνο από το παράθυρο, να μπει από την κεντρική είσοδο στα χωράφια της Εκκλησίας. Αυτό έκανες. Όταν βλέπεις τον Μπάιατ και όλους τον Αμερικανό πρέσβη, αλλά και τους πολιτικούς ηγέτες, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να εκθιάζουν την Ορθοδοξία που έχεις δημιουργήσει εσύ, αυτή τη διχασμένη Ορθοδοξία, αυτό δεν το θέλουμε. Ποια είναι η Οικουμενική Σύνοδο? Τώρα ετοιμάζεις, λέει, το 2025, μακάρι να είναι ψέμα, να μην είναι αλήθεια αυτό που άκουσα, αυτή η φημολογία, ετοιμάζεις να κάνει σύνοδο ενωτική, λες, με τον Πάπα. Γιατί άλλαξε ο Πάπας? Μήπως απεκδίχθηκε και μετάνιωσε και ήρθε γονικλινής στο Χριστό και είπε έκανα λάθος και να έρθω πλέον με άλλα κριτήρια? Αυτοί έρχονται με διαπραγματευτές. Διαπραγματεύονται τα θέματα της πίστεως. Ο αλάθητος. Και εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτός? Επειδή μας δίνουν λίγα χρηματάκια για να δίνουμε στα συσίτια. Τι δουλειά έχουμε με αυτός? Δεν ξέρουμε ότι ο πατέρας μας είναι αυτός που θα δώσει τα χρήματα. Όταν είμαστε καλά με τον πατέρα μας, τότε αγιάζεται ο τόπος, αγιάζεται η ζωή μας, αγιάζεται η οικογένειά μας. Και εμείς είμαστε μια οικογένεια. Δεν σε κατακρίνω, γιατί άμα σε κατέκρινα θα ήταν σαν να κατακρίνω ένα μέρος του σώματός μου. Είμαστε στο ίδιο σώμα. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό, καλέ μου Πατριάρχη, άλλαξε, σε παρακαλώ πολύ, σε οικετεύω. Άλλαξε πορεία. Άλλαξε πορεία και μην κάνουμε αυτά που θα πληγώσουν την πίστη και θα πληγώσουν και σένα. Θυμήσου τα λόγια του Αγίου Ιακώβου και του Αγίου Παϊσίου. Πίστεψαν σε σένα. Είδαν ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις. Αλλά πώς? Μέσα από τη μετάνοια και την αγιότητα. Στη στροφή στην αγιότητα. Ας αφήσουμε λοιπόν να μου επιτρέπει αυτή η έκφραση τα νταϊλίκια από εδώ και από εκεί, που φανερώνουν φαρισαϊσμό. Και τα ηλίκια γίνονται τώρα προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου, τον οποίο τον καημένο τον πιέζεται. Γιατί έκανε μια σύνοδο ενωτική για να λύσει μέσα από τα πραγματικά περιθώρια, να λύσει τι, το θέμα της Ουκρανίας. Να το συζητήσουμε και να το λύσουμε. Αλλά πέσατε όλοι πάνω να τον φάτε. Και τον πιέζετε τώρα και τον εκβιάζετε. Δεν ξέρω τι είναι και αυτός ο καημένος, αλλά τουλάχιστον σε αυτή την προσπάθεια έκανε μια καλή προσπάθεια και εσείς την πολεμήσατε από την αρχή. Για να επανέλθουμε όμως, ας αφήσουμε αυτά τα εκκλησιαστικά αυτόν τον καιρό, που πρέπει και αυτά να μας απασχολούν λίγο, γιατί θα τα έχουμε μπροστά μας. Γιατί ακούστηκε ότι θα έχουμε κοινό Πάσχα, εορτασμό Πάσχα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Διχασμό των πιστών. Τώρα πάμε με αυτά που έλεγαν οι πατέρες στο Πάσχα. Δεν έχουμε κοινό Πάσχα. Έχουμε ένα Πάσχα οι Ορθόδοξοι, όλοι μαζί. Και το παλιό και το νέο. Ερχόμαστε με βάση αυτά που πληρονομήσαμε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θέλει να το αλλάξει αυτό. Θέλει να έχουμε Πάσχα με τους Δυτικούς, όπως άλλαξε και τα Χριστούγεννα, με το εορτολόγιο. Ποιοι το αλλάξαν? Μασόνοι της εποχής εκείνης. Μασόνοι ήταν αυτοί που θέλανε να φέρουν το διχασμό μέσα στην εκκλησία μας και δημιουργούσαν πάντοτε προβλήματα. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά αυτό τον καιρό, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και ραγδαίες εξελίξεις.
και πρέπει οι εξελίξεις αυτές να μας πιάσουν, να μας βρουν στη μετάνοια. Ξέρετε, άκουσα προχθές μια καλή κυρία μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω προβλήματα πολλά με τα παιδιά μου. Πάρα πολλά προβλήματα. Και θέλουν να αρπάξουν ό,τι περιουσία κάναμε, να με πετάξουν στο δρόμο. Μάνα τώρα και τα παιδιά. Τι θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε, χριστιανοί μου, αυτή την καημένη τη μάνα? Τι να μπορούσαμε να πούμε? Της είπα: έλα στη μετάνοια, στο δρόμο της μετανοίας. Κοίταξε τον εαυτό σου και αυτές τις δοκιμασίες που σου έδωσε ο Θεός, τις έδωσε για το δικό σου συμφέρον. Ό,τι μας προσφέρει ο Θεός, να λέμε δόξα σε ο Θεός. Είναι προπόνηση. Πώς θα πάμε στο στάδιο, πώς θα αγωνιστούμε στον αγώνα τον καλό αν δεν είμαστε προπονημένοι? Απροπόνητοι είμαστε. Δεν έχουμε κατήχηση, δεν γνωρίζουμε τα του Θεού, δεν διαβάζουμε τίποτε. Άρα πρέπει η δοκιμασία πώς αντιμετωπίζεται όταν έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι μας. Προσέξτε το μυστικό, όπως λένε οι γέροντες. Γυρίζουμε το πρόβλημα και το παίρνουμε πάνω μας εξ ολοκλήρου και λέμε: εμείς φταίμε για αυτά που ζούμε. Και αρχίζουμε και ψάχνουμε τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν δει ο Θεός τότε την πραγματική μετάνοια σε μας, μας δίνει τη χάρη και η χάρη εξαφανίζει τη δοκιμασία. Σήμερα δεν ζούμε τα θαύματα που ζούσαν τότε. Πέρναγε και η σκιά των Αποστόλων γιάτρευε. Γιατί δεν τα ζούμε? Γιατί ήρθαμε μακριά από την πίστη. Τι κάναμε? Φτιάξαμε μια πίστη στα μέτρα μας. Βλέπουμε τον τυφλό, ξέρω εγώ, με πήρε μια κυρία η οποία χάνει το φως της και λέει: δόξα σε ο Θεός. Και μπράβο της. Δεν σας κρύβω ότι δάκρυσε όταν μου το έλεγε. Έλεγε: δόξα σε ο Θεός. Ο Θεός με βοηθάει να πληρώνω τις συνέπειες των πράξεών μου εδώ. Με καθαρίζει, όπως καθαρίζεται ο χρυσός όταν μπαίνει μέσα στο χωνευτήριο. Καθαρίζει γιατί μας θέλει καθαρούς. Στην αιωνιότητα δεν μπορεί να πάμε έτσι. Πρέπει να καθαριστούμε. Άρα οι δοκιμασίες και όλα αυτά αποτελούν καθαρτήρια, διαδικασίες καθαρτήριας προσωπικές. Έχουμε ένα πρόβλημα στο σπίτι. Να κοιτάξουμε πώς θα το λύσουμε. Να δούμε, να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Όχι να επικεντρώσουμε στη λύση του προβλήματος φωνάζοντας τον Θεό με μαγικό τρόπο να το λύσει, να το πάρει και να μας το λύσει. Γιατί όσες φορές το έχει κάνει ο Θεός. Πάμε για παράδειγμα, να σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος στο νοσοκομείο, ήταν σε κόμμα. Και δεν μπορούσε, είχαν απελπιστεί οι δικοί του και πίστευαν, ήταν έτοιμοι να δωρήσουν τα όργανα του. Τόσο τέτοια κατάσταση ήταν. Τους είπε λοιπόν ένας χαριτωμένος γέροντας να κάνουν προσευχή. Και ο Θεός θα δώσει ό,τι είναι το καλύτερο. Προσευχήθηκαν, έπεσαν στα γόνατα οι άνθρωποι και προσευχήθηκαν. Πριν τα δώσει, ο γέροντας το είδε για να μην δώσουν τα όργανα. Γιατί ουσιαστικά από ζωντανό παίρνουν τα όργανα. Να το ξέρετε αυτό. Και προσευχήθηκε λοιπόν, γι' αυτό λέει: κάντε προσευχή και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Προσευχήθηκε και εκείνος. Και ξαφνικά αυτός που ήταν μήνες σε κόμμα έγινε καλά. Άρχισε να συνέρχεται. Και μέσα σε ένα μήνα είχε επανέλθει κανονικά στη ζωή. Τι έκαναν όμως οι δικοί του? Ξέχασαν την θέρμη της προσευχής, η οποία άνοιξε τον ουρανό. Ξέχασαν και ξεχάστηκαν και απομακρύθηκαν πάλι από το Θεό. Τους κάλεσε λοιπόν μια μέρα ο γέροντας μαζί και τον άνθρωπο που ήταν σε κόμμα και τους λέει: προσέξτε, προσέξτε, γιατί ο Θεός σας καθάρισε. Έστειλε τη χάρη του, έστειλε την ευλογία, έφερε την ίαση μέσα στην οικογένεια, αλλά τι ήθελε? Οι ψυχές σας να βαδίζουν στο δρόμο της ευτυχίας, στο δρόμο της μετανοίας, και εσείς δεν το πράτετε. Πολλές φορές, χριστιανοί μου, δεν έχουμε εμείς, πληρώνουμε αμαρτίες άλλων ανθρώπων, των γονέων μας, των παππούδων μας. Μου έλεγε ο γέροντας Παναγιώτης Απτάγραφα, κάποτε τον επισκέφτηκε ένας πολύ καλός χριστιανός, πιστός, και είχε προβλήματα, όμως υγείας. Και κάθισε και συζητούσε με τον γέροντα. Και ο γέροντας προσευχόταν. Και όπως έβλεπε, του έδωσε όλες τις απαντήσεις που έψαχνε.
τα προβλήματα που είχε μέσα στην οικογένειά του προέρχονταν από τους προπαπούδες του. Από τον προπάπου και την προγιαγιά μέχρι 7 γενιές. Αλλά πολλές φορές εμείς όταν κληθούμε στη μετάνοια θα πρέπει να τραβήξουμε στη μετάνοια να ελευθερώσουμε και αυτό που, τις συνέπειες που κουβαλούμε χρόνια. Η Τουρκία για παράδειγμα θα πληρώσει τις συνέπειες με τον ίδιο τρόπο τις γενοκτονίες που έκανε τον περασμένο αιώνα και συνεχίζει και σήμερα με τους Κούρδους και όλους και τώρα θα πάει και στους Αλεβίδες γιατί και εκεί η γενοκτονία ετοιμάζεται να κάνει ο Μπαξελί και το στρατός του εκεί των Γκρίζων Λύκων, θα τις πληρώσει συνέπειες με το ίδιο νόμισμα και γι' αυτό θα διαλυθεί η Τουρκία. Γι' αυτό το λένε οι γέροντες. Θα διαλυθεί η Τουρκία. Όλα τα κράτη μέσα στην ιστορία που ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού διαλύθηκαν. Βλέπετε καμιά Βαβυλωνία. Βαβυλώνα τότε ξακριστό κράτος. Βλέπετε να υπάρχει σήμερα. Ξαφανίστηκαν τα πάντα. Ούτε ιστορικά δεν φταίκουν τίποτα. Τα εξαφάνισε ο Θεός. Και άλλα έθνη που λειτουργήσαν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό σαν έθνους, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί, σας παρακαλώ, σας οικετεύω, σαν οικογενειάρχης, να έρθουμε κοντά στο Θεό. Να σεβόμαστε αυτό που μας παρέδωσε ο Θεός, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Να είμαστε αρεστοί απέναντι στον πλησίον, ταπεινοί με τις αρετές της πίστεως. Και ειδικά αυτό που κάνουμε όλοι είναι η κατάκριση, η εύκολη. Και γι' αυτό είπα από την αρχή, θα σας διαβάσω δυο έτσι αποσπάσματα από το βιβλίο «Πάθη και αρετές», οι λόγοι έψιλον του γέροντος του Αγίου Παϊσίου, πλέον του Αγιορείτου. Είναι από το Ιερό Εισηκαστήριο του Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου, από τη Σωρωτή Θεσσαλονίκης, εκεί που είναι και ο τάφος του Αγίου. «Όταν γέροντα, λέει, μου περνά ένας λογισμός εις βάρος του άλλου, είναι πάντοτε κατάκριση? Δεν το καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα? Μερικές φορές αργό, λέει, να το καταλάβω. Κοίταξε, λέει ο γέροντας, να καταλαβαίνεις το συντομότερο την πτώση σου. Γιατί και να ζητάς συγχώρεση και από τον αδελφό σου και από την αδελφή σου, την οποία κατέκρινες και τον οποίον κατέκρινες. Και από το Θεό. Γιατί αυτό γίνεται εμπόδιο στην προσευχή. Όταν λοιπόν κατακρίνομαι, και εγώ το έκανα πολλές φορές, αλλά συγχωρέστε με, ήθελα με καλό τρόπο, έτσι πονάω μέσα μου. Και το λέω με πόνο ψυχής. Όταν λοιπόν κατακρίνουμε το διπλανό, έστω το γιο μας, ότι δεν είναι καλό παιδί, ότι κάνει αυτό, κάνει εκεί, είναι άταχτο, αυτό είναι κατάκριση. Να κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Να βλέπουμε τον εαυτό μας, να έχουμε ταπείνωση. Τι λέει ο γέροντας? Όταν λοιπόν πέφτουμε στο πάθος της κατάκρισης, τότε αυτό γίνεται εμπόδιο, υψώνεται εμπόδιο στην προσευχή μας. Με την κατάκριση φεύγει αυτομάτως η χάρη, αυτόματα η χάρη του Θεού και δημιουργείται αμέσως ψυχρότητα στην επικοινωνία σου με το Θεό. Πώς να κάνεις μετά προσευχή? Η καρδιά γίνεται πάγος, μάρμαρο. Η κατάκριση και η καταλαλιά είναι οι μεγαλύτερες αμαρτίες και απομακρύνουν τη χάρη του Θεού περισσότερο από κάθε άλλο αμάρτημα. Όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έτσι και η κατάκριση σβήνει τη χάρη του Θεού. Προσέξτε, αυτά τα λέει ο Άγιος Παΐσιος και βλέπετε ότι χρησιμοποιεί τους πατέρες. Γέροντα, του λέει, νιστάζω πολύ στην πρωινή ακολουθία. Είναι ένας μοναχός που μιλάει με τον γέροντα. Μήπως κατέκρινες καμιά αδελφή? Μοναχή μάλλον είναι. Εσύ βλέπεις εξωτερικά τα πράγματα και κατακρίνεις, γι' αυτό νιστάζεις μετά στην ακολουθία. Από τη στιγμή δηλαδή που κατακρίνει κανείς και δεν αντιμετωπίζει τα πράγματα πνευματικά, μαζεύονται δέκατα πνευματικά και αποδυναμώνεται. Και όταν αποδυναμωθεί ή νιστάζει ή έχει αϊπνία. Έτσι γίνεται. Γέροντα, το ρωτάει πάλι η μοναχή, συχνά πέφτω και στη γαστριμαργία. Κοίταξε, εκείνο που τώρα πρέπει να προσέξεις πολύ είναι η κατάκριση. Αν δεν κόψεις την κατάκριση, ούτε από την γαστριμαργία θα μπορέσεις να απαλλαγείς. Ο άνθρωπος που κατακρίνει επειδή διώχνει τη χάρη του Θεού, μένει αβοήθητος και δεν μπορεί να κόψει τα ελαττώματά του. Τα ακούτε, χριστιανοί μου? Πόσο απλά, πόσο ωραία
μας τα λέει ο Άγιος Παΐσιος, με απλότητα. Και αν δεν καταλάβει το σφάλμα του για να ταπεινωθεί, θα έχει συνέχεια πτώσεις. Αν όμως το καταλάβει και ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τότε ξαναέρχεται η χάρις του Θεού. Αυτή τη βοήθεια περιμένει να ζητήσουμε ο Θεός. Να αποφεύγουμε την κατάκριση. Γέροντα, συνεχίζει η μοναχή αυτή να τον ρωτάει, πώς συμβαίνει όταν κατακρίνω μια αδελφή για κάποιο σφάλμα της, σε λίγο να κάνω κι εγώ το ίδιο σφάλμα? Αυτό γίνεται. Όταν κατακρίνουμε κάποιον, πέφτουμε στο ίδιο. Αν κατακρίνει κανείς τον άλλον, απαντά ο Άγιος Παΐσιος, για ένα σφάλμα του και δεν καταλάβει την πτώση του ώστε να μετανοήσει, συνήθως πέφτει στο ίδιο σφάλμα για να το καταλάβει. Ο Θεός δηλαδή από αγάπη επιτρέπει να αντιγράφει ο άνθρωπος την κατάσταση αυτού τον οποίον κατέκρινε. Αν πεις λόγου χάρη ότι κάποιος είναι πλεονέκτης και δεν καταλάβεις ότι κατέκρινες, ο Θεός τότε παίρνει τη χάρη του και επιτρέπει να πέσεις και εσύ στην πλεονεξία. Αρχίζεις τότε να μαζεύεις, μέχρι να καταλάβεις την πτώση σου και να ζητήσεις συγχώρεση από το Θεό. Θα λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Για να σε βοηθήσω θα σου πω κάτι από τον εαυτό μου. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου, έμαθα για μια συμμαθήτριά μου από το δημοτικό ότι είχε παραστρατήσει και έκανε ζημιά κάτω στην Κόνιτσα. Προσευχόμουν λοιπόν να τη φωτίσει ο Θεός να ανεβεί στο μοναστήρι για να της μιλήσω. Είχα ξεχωρίσει και μερικά κομμάτια περί μετανοίες από την Αγία Γραφή και από πατερικά κείμενα. Μια μέρα λοιπόν ήρθε με δύο άλλες γυναίκες. Μιλήσαμε και έδειξε ότι κατάλαβε. Στη συνέχεια ερχόταν συχνά με το παιδί της και έφερνε κεριά, λάδι, λιβάνι για το ναό. Μια φορά κάποιοι γνωστοί προσκυνητές από την Κόνιτσα μου λένε: «Πάτερ, αυτή η γυναίκα υποκρίνεται. Εδώ φέρνει κεριά και λιβάνι και κάτω συνεχίζει με τους αξιωματικούς». Όταν ξαναήρθε, τη βρήκα στην εκκλησία να σπάζεται τις εικόνες και της έβαλα τις φωνές. «Φύγε από εδώ», της είπα, «έχεις βρωμίσει όλη την περιοχή». Η καημένη έφυγε κλαίγοντας. Δεν πέρασε πολλή ώρα και αισθάνθηκα μεγάλο σαρκικό πόλεμο. «Τι είναι αυτό», λέω, «ποτέ μου δεν είχα τέτοιο πουρασμό. Τι συμβαίνει?» Δεν μπορούσα να βρω την αιτία. Κάνω προσευχή τα ίδια. Οπότε παίρνω τον ανήφορο για την Καμίλα. Έτσι ήταν η Καμίλα, ήταν μια βουνοκορφή εκεί τη Πίνδου. «Καλύτερα να με φάνε οι αρκούδες», είπα. Προχώρησα αρκετά μέσα στο βουνό. Ο πειρασμός δεν υποχωρούσε. Βγάζω τότε ένα τσεκουράκι που είχα κρεμασμένο στη μέση μου και δίνω τρεις τσεκουριές στο πόδι μου. Μήπως και με τον πόνο φύγει ο πειρασμός. Το παπούτσι γέμισε αίμα, αλλά τίποτε. Σε μια στιγμή ήρθε στο νου μου εκείνη η γυναίκα και τα λόγια που της είχα πει. «Θεέ μου», είπα τότε, «εγώ για λίγο έζησα αυτή την κόλαση και δεν μπορώ να την αντέξω. Και αυτή η ταλέπορη που ζει συνέχεια αυτή την κόλαση. Συγχώρεσέ με που την κατέκρινα». Αμέσως ένιωσα μια δροσιά θεϊκή και εξαφανίστηκε ο πόλεμος. Βλέπεις τι κάνει η κατάκριση. Κοιτάξτε, ο γέροντας πόσο απλά κατέκρινε μια γυναίκα η οποία έπεφτε στην αμαρτία. Και εμένα μου είπε κάτι για τη δουλειά μου κάποτε και θα σας το εμπιστευτώ. Θα σας το πω. Όταν ήμουν στην αρχή της δημοσιογραφίας, μ' άρεσε να κατακρίνω μέσα από τα κείμενά μου και να βλέπω τον εαυτό μου πιο υψηλά από τους άλλους. Έτσι έγραφα για σκάνδαλα. Έκανε ο τάδε ιερέας αυτό, ο τάδε δεσπότης έπεσε σε αυτό το σφάλμα. Έκανε, αναφερόμενο και σε προσωπικά τους θέματα. Όταν πήγα λοιπόν στον Άγιο Παΐσιο, άπειρος και για πρώτη φορά και τον είδα στο κελί του, είμαστε δύο άτομα εκεί, ένας από την Κοζάνη, ένας δάσκαλος και εγώ, και συζητούσαμε. Και μου είπε για κάποιον μοναχό ο οποίος έπεφτε συνεχώς στην ομοφιλοφιλία, στο πάθος της ομοφιλοφιλίας. Και ήρθε, λέει, να με συμβουλευτεί. Με ρώτησε εμένα λοιπόν τι θα του έλεγες. Εγώ σιώπησα. Η άποψή μου ήταν ότι γιατί δεν τον διώχνετε από το Άγιο Όρος. Αλλά σιώπησα. Μου είπε ο Άγιος Παΐσιος, ερχόταν, λέει, σε μετάνοια πραγματική. Ζούσε στην κόλασή του και μετά έπεφτε με δάκρυα στην Παναγία και ζητούσε συγγνώμη. Πιο μεγάλη μετάνοια είχε από μένα. Και τότε του λέω, και εσείς γέροντε, τι του συμβουλέψατε τελικά αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το μοναχό? Το συμβούλεψα, παιδί μου, λέει, όταν θα τον πάρει ο Θεός, να είναι όρθιος, δηλαδή σε μετάνοια.
και όχι πεσμένος μέσα στο βούρκο της αμαρτίας. Και πραγματικά λέει, ο Θεός τον πήρε και ήταν τον βρήκε σε μετάνοια και τον έσωσε. Είχε μετανιώσει και έκλαιγε και γέμιζε με τα δάκρυα όλο το βράδυ, λέει, αγρυπνούσε και έκλαιγε. Δεν μπορούσε να πολεμήσει αυτό το πάθος. Είδε το πειρασμός, πώς χτύπησε και το γέροντα όταν κατέκρινε. Πόσο να μην μας τύπει σε εμάς όταν κατακρίνουμε με μεγάλη ευκολία τους πάντες. Και εγώ το λέω για τον εαυτό μου. Όλοι μας φταίνε. Κυβερνώντες, άρχοντες, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας. Εμείς δεν φταίμε όμως. Και γι' αυτό φεύγει η χάρις του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή. Δεν μπορούμε να έρθουμε κοντά στο Θεό. Με αποτέλεσμα να χάνουμε αυτό το δρόμο της μετανοίας, να χάνουμε τον προσανατολισμό μας προς την Ανάσταση. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή, προσοχή. Τελειώνοντας, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους σας, ανεξαιρέτως, γιατί με τις προσευχές σας, με την αγάπη σας που δείχνετε, με το ενδιαφέρον που δείχνετε, μας δίνετε δύναμη. Πολλοί ανταποκρίθηκαν σε πολλά πράγματα. Μας βοήθησαν σημαντικά. Μας ενδυνάμωσαν. Και ταυτόχρονα μας δημιούργησαν πλέον την πεποίθηση, θα έλεγα, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά σε εσάς, να ασχολούμαστε περισσότερο με τα προβλήματα. Μην βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Ο κόσμος είναι μέσα στην καρδιά σας. Κοιτάξτε λοιπόν αυτόν τον κόσμο να διορθώσετε πρώτα. Να διορθώσετε το πολίτευμα της καρδιάς σας. Να αρχίσετε να διοικείτε δίκαια την καρδιά σας και την ψυχή σας. Με βάση τον νόμο του Θεού. Και να αφήσετε το δίκαιο κριτή, τον Κύριο, να καθορίζει τις τύχες της ζωής μας. Και να μην φοβόσαστε τίποτα. Και αρρώστιες παίρνει ο Θεός και προβλήματα εξαφανίζει, αρκεί εμείς να είμαστε κοντά Του. Να είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε σταθεροί στην πίστη. Να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ειρήνες όπως ο Οδυσσέας, στις ειρήνες του πονηρού που θέλει να μας αποσπάσει από την πορεία μας, τη σταυροαναστάσιμη πορεία μας. Μέσα θα σηκώσουμε το σταυρό μας και να πορευτούμε, γιατί ελαφρύς ο ζυγός που μας δίνει ο Θεός με βάση αυτά που έχουμε κάνει. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, καλή Σαρακοστή, καλό στάδιο, αγκαλιάστε τις αρετές που μας δίνει απλόχερα ο Χριστός. Γίνετε φίλες και φίλοι με τις αρετές του Χριστού, με την ταπείνωση, με την ελεημοσύνη, με την αγάπη, με την ανιδιοτέλεια. Να πίνετε καφέ με αυτές κάθε πρωί και μέσα από αυτές να εξετάζετε με γνώμονα τις αρετές τον πλησίωσαν όποιος και να είναι αυτός. Εύχομαι να λύσει ο Θεός βασικά και μεγάλα προβλήματα και να αρχίσει να μας κατοικεί ο ίδιος πλέον, να γίνει ο διδάσκαλός μας και εμείς οι μαθητές Του, έτσι ώστε να πορευτούμε αυτό το στάδιο της Σαρακοστής. Και αντί για μαχαίρι, όπως κρατάει ο στρατιώτης για να σκοτώσει τον άλλον, εμείς θα έχουμε την νηστεία. Την νηστεία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, από κάθε τι κακό. Και με αυτή να πορευτούμε, με την προσευχή, την πίστη, την ερεημοσύνη, την νηστεία. Και η νηστεία είναι να κρατάμε τη γλώσσα μας μακριά από την κατάκριση και την καταραλιά. Δεν είναι μόνο η αποχή από τις τροφές ή το να μην τρώμε λάδι. Να κρατάμε το στόμα μας κλειστό, τη γλώσσα μας κλειστή, όπως λέει, έχει ένα ωραίο τίτλο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένα ορισμό της νηστείας καταπληκτικό. Να κρατάμε λοιπόν αυτά για να μπορέσουμε να πορευτούμε προς το Πάσχα με δύναμη και προπαντός και με την ευτυχία που προσδίδει σε μας η οδός της μετανοίας. Να είστε λοιπόν ευλογημένοι, εύχομαι κάθε χαρά στο σπίτι σας, κάθε ευλογία του Χριστού και κάθε δύναμη να σας δυναμώνει έτσι ώστε να πορεύεστε σωστά και σταθερά. Να πορευτούμε όλοι μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.